Υπάρχει και μία πόλη, η πόλη του μεταξιού, ελληνική πόλη εκτός Κρήτης, με αρχιτεκτονικά αριστουργήματα. Είναι πολύ όμορφο από τη μία να επικοινωνούμε με ανθρώπους που μας παρακολουθούν, διότι με τις περιοχές που συνδεόμαστε, πιο πριν έχουμε δεχτεί μηνύματα, έχουμε ανταλλάξει απόψεις και υποχρέωσή μας να συνδεόμαστε και να μιλάμε με αυτούς τους ανθρώπους. Αναφέρομαι στην περιοχή Σουφλή. Σωστά. Που βρίσκεται. Στη Βόρεια Ελλάδα, μια κριτική περιοχή, ναι. Με πολλές δυσκολίες. Ωστόσο, νομίζω το χαμόγελο, η άβρα των ανθρώπων και όλα εκείνα με τα οποία ασχολούνται τους κάνουν να ξεχωρίζουν. Εγώ θέλω να πω ότι ο Εύρος από αυτή την περιοχή βρίσκεται σε απόσταση, προσέξτε, 500 μέτρων, ούτε καν ένα χιλιόμετρο. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο ξεχωριστή είναι η σύνδεση που θα πραγματοποιήσουμε και πόσο ζεστοί είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα συναντήσουμε. Πάμε στον κύριο Γιώργο Τσιακίρη, είναι πρόεδρος Συλλόγου Φίλων της Μετάξης, η Χρυσαλίδα. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Την άλλη άκρη. Φίλοι μου, καλωσορίσατε, που λέει και ο Χρόνης Αϊδονίδης. Είναι αυτό το ο ξεχωριστός τόπος εκεί στο Σουφλί, το ακριτικό Σουφλί, που έχει να μας στείλει όμορφα μηνύματα εδώ στην Κρήτη. Ποια είναι αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, η Κρήτη και ο Εύρος είναι οι δύο άκρες της πατρίδας μας. Η αρχή και το τέλος και η αρχή. Είμαστε, μπορεί να νιώθουμε μακριά, να είμαστε μακριά, αλλά δεν νιώθουμε μακριά μάλλον. Νιώθουμε κοντά ένας τον άλλον. Και αυτό το έχουμε ζήσει πολλές φορές όταν έχουμε έρθει σε επαφή με φίλους κριτικούς και πραγματικά νιώθουμε τη ζεστή φιλοξενία σας και προσπαθούμε και εμείς να φανούμε αντάξει αυτής της φιλοξενίας. Δεν ξέρετε, Κρήτες, κύριε Τσιακίρη, πόσα μηνύματα λαμβάνουμε σε εβδομαδιαία βάση από τηλεθεατές από Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, από Κομοτηνή που μας παρακολουθούν και μας παρακολουθούν εκτός βέβαια από την, ξέρετε, την τηλεοπτική εκπομπή και το περιεχόμενο των συνδέσεων και για τους στενούς δεσμούς που υπάρχουν ανάμεσα στη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία, ακριτικές περιοχές με την Κρήτη. Ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι. Οι δεσμοί είναι πολύ στενοί και νομίζω ότι εδώ και περίπου 2 χρόνια τώρα που έχει ανοίξει και μία σύνδεση αεροπορική το καλοκαίρι, γίνονται ακόμη και στενότεροι, μιας και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να βρεθούμε πιο κοντά. Να βρεθούμε πιο κοντά, να επισκεφτούμε την περιοχή σας, να επισκεφτείτε εσείς στη δική μας περιοχή και να γνωρίσουν και οι Κρήτες στον Εύρο και οι Ευρύτες στην Κρήτη. Θεωρώ ότι η χώρα μας έχει από άκρη σαν και μοναδικά πλεονεκτήματα, τα οποία θα πρέπει να τα εξερευνήσουμε, να τα δούμε, να τα ζήσουμε και να ζήσουμε όλοι μαζί αυτή την υπέροχη χώρα. Μάλιστα. Να σταθούμε λίγο στον όρο μετάξι. Για να μας το εξηγήσετε λίγο. Άλλωστε αυτό είναι και το πλεονέκτημα της περιοχής μας. Το μετάξι, το οποίο εμφανίζεται στην περιοχή μας εδώ και πολλά χρόνια, υπολογίζουμε περίπου γύρω στα πριν, όπου υπάρχουν οι πρώτες αναφορές για το Σουφλί και το μετάξι. Εκεί λοιπόν αναφέρονται οι καλλιέργειες, οι πρώτες καλλιέργειες, αλλά οι μεγάλες καλλιέργειες έρχονται να γίνουν γνωστές περίπου στα τέλη του 1800, αρχές του 1900, εκεί όπου υπάρχει μια μεγάλη, εμφανίζεται μια μεγάλη ασθένεια στην εκτροφή του μεταξοσκόλικα στην κεντρική Ευρώπη. Οπότε τα κουκούλια της περιοχής εδώ του Σουφλίου γίνονται ανάρπαστα. Τότε αποκτά μεγάλη αξία και η αξία αυτή μεταφράζεται σε μεγάλες παραγωγές, οι οποίες έχουν να κάνουν με τους σουφλιώτες να γίνονται μεγάλη παραγωγή. Σιροτρόφοι, οι οποίοι όχι μόνο παράγουν, αλλά στη συνέχεια μεταφέρουν και τα μετάξια τους στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Έτσι έχουμε πάρα πολλές αναφορές όλα τα προηγούμενα χρόνια για τα κουκούλια της περιοχής του Σουφλίου και τα μετάξια τα οποία φτάνουν στην Ευρώπη. Μιλάμε για κυρίως Γαλλία και Ιταλία. Αυτές τις περιοχές όπου οι σουφλιώτες τίμησαν με την παραγωγή τους και το κάνανε γνωστό και το Σουφλί. Το αποτέλεσμα είναι ότι μετά από τόσα χρόνια σήμερα βρισκόμαστε σε μια πολύ ευχάριστη θέση όπου αυτό το προϊόν έχει ξαναγεννηθεί και παίρνει διαρκώς ανεβαίνει. Οπότε έχουμε τη χαρά να το προωθούμε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, να ξαναφτάνουμε σε περιοχές που είχαν φτάσει και οι πρόγονοί μας και να το κάνουμε ακόμη πιο γνωστό. Μάλιστα. Και στους νεότερους. Έτσι λοιπόν σήμερα οι επιχειρήσεις της περιοχής του Σουφλίου ασχολούνται με πολλές παραγωγές, με μεγάλα μπραντ από τον χώρο της μόδας και παράγουν μοναδικά προϊόντα τα οποία καταλήγουν στις αγορές ολοκλήρου του κόσμου.
Κύριε Έτσια, κύριοι, το Σουφλί είναι μια ακριτική περιοχή, ωστόσο οι ακριτικές περιοχές έχουν και κάποια προβλήματα. Στην προκειμένη περίπτωση ποια είναι αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σαν ακριτική περιοχή είναι κυρίως το χειμώνα όταν έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και το υψηλό κόστος με την ενέργεια όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα να είναι δυσανάλογο. Το πρόβλημά μας είναι η μακρινή απόσταση από τα κέντρα και η δύσκολη διασύνδεση με την υπόλοιπη χώρα και τον υπόλοιπο κόσμο γενικότερα. Ευτυχώς από το προηγούμενο χρόνο, το προηγούμενο καλοκαίρι, το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης έχει γίνει διεθνές, οπότε αναμένουμε και περισσότερες πτήσεις και νέες πτήσεις από το εξωτερικό, γιατί αυτό δεν είχαμε τη χαρά να το έχουμε μέχρι σήμερα. Άλλωστε, πολύ καλά γνωρίζετε εσείς από διεθνές πτήσεις, μιας και το αεροδρόμιο σας είναι αυτό το οποίο το καλοκαίρι στην κυριολεξία πλημμυρίζει με κόσμο. Ακριβώς. Κύριε Τσιακύρη, η νέα γενιά, υπάρχουν έτσι παιδιά σε νεαρή ηλικία που βρίσκονται στην περιοχή και ασχολούνται με την τέχνη του μεταξιού? Περνάει δηλαδή όλο αυτό από γενιά σε γενιά? Βεβαίως, υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά που θέλουν να συνεχίσουν αυτή την παραγωγή και συνεχίζουν την παραγωγή. Άνθρωποι οι οποίοι δουλέψανε πάνω στο μετάξι και συνεχίζουν να δουλεύουν, τους δείχνουν, τους μαθαίνουν. Αλλά υπάρχουν και φέτος λειτουργεί για πρώτη φορά, λειτουργούν τα τμήματα ΙΕΚ εδώ στην περιοχή και με ένα νέο τμήμα το οποίο έχει να κάνει με την σειροτροφία και τη μεταξουργία. Οπότε όλα αυτά θα βοηθήσουν πάρα πολύ, πιστεύουμε, στο να δώσουν μια καινούργια πνοή και έναν αέρα έτσι, θετικό, έτσι ώστε πιο περισσότεροι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με το κομμάτι Μάλιστα. αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και η επαφή μας τώρα ξεκινά, θα έχουμε και συνέχεια. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε και να καλέσουμε όλους τους Κρήτες να έρθουν εδώ στον Εύρο, να γνωρίσουν αυτόν τον μοναδικό τόπο, την αρχή της πατρίδας μας και να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας δώσετε τη δυνατότητα να προβάλλουμε και να ακουστεί η φωνή μας στην άγρια άκρη της πατρίδας μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να είστε καλά, να είστε καλά. Και εσείς καλύτερα. Να είστε καλά, να είστε καλά.